Αθλητικό ιδεώδες μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τον αθλητισμό. Βάζουμε όλο το φάσμα αυτής της λέξης από αθλητές, συλλόγους μέχρι εγκαταστάσεις και υποδομές. Στο δεύτερο μέρος μαζί μου είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος κύριος Χάρης Δημαράς και υποψήφιος με τον συνδυασμό Καλαμαριά πρώτη ξανά στις προσεχείς δημοτικές εκλογές για τον Δήμο φυσικά Καλαμαριάς. Κύριε Δημαρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Φακή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δημαρά, τι ήταν αυτό που σας έκανε να κατεβείτε στον πολιτικό στίβο. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που συμμετέχετε σε εκλογές. Είναι η πρώτη φορά, ναι. Είναι το προσκλητήριο που απήθυνε ο Άρης Οντεμεκενίδης, ουσιαστικά επικεφαλής της παράταξης Καλαμαριά πρώτη ξανά. Έχει να κάνει κυρίως με την αβελτηρία που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Πολλά έργα τα οποία δεν έχουν γίνει. Νομίζω μια παραμελημένη περιοχή. Καλαμαριά, μπορεί να το διαπιστώσει οποιοδήποτε την επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια. Η καταγραφή των προβλημάτων εξ επαγγέλματος κιόλας με έκανε να συνειδητοποιήσω κι εγώ ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω, ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή μας, τα οποία δεν έχουν γίνει, θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έγιναν ποτέ. Συνεπώς, δημιουργήθηκε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν και το όραμα και τις ιδέες και τις ικανότητες, αλλά αισθάνομαι ότι κυρίως έχουμε τη βούληση για να πετύχουμε τα πράγματα που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ως δημοσιογράφος ασχολείστε με το αθλητικό κομμάτι, κυρίως με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όμως σίγουρα, όπως αναφέρατε, γνωρίζετε και τα προβλήματα γενικότερα του Δήμου. Στο αθλητικό κομμάτι υπάρχουν προβλήματα, τα έχετε καταγράψει και ποια είναι αυτά? Υπάρχουν προβλήματα. Μιας που είπαμε για τον Απόλλωνα, να πούμε, κύριε Φακή, ότι και ο Απόλλων δικαιούται να δυστυχώς να αισθάνεται παραμελημένος. Δεν είναι ο σύλλογος ο οποίος δεν έχει, νομίζω, τις εγκαταστάσεις που του αξίζουν. Είναι βέβαια κατά γενική ομολογία ο μεγαλύτερος σύλλογος της Καλαμαριάς. Αριθμεί πολλά μέλη στις ακαδημίες, πολλούς νεαρούς αθλητές. Έχει επαγγελματική ομάδα η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη διτάξη επαγγελματική κατηγορία, ως γνωστόν, με θητεία αρκετών ετών και στην πρώτη εθνική βέβαια. Και είναι ομάδα που δεν έχει προπονητήριο. Έτσι, δεν έχει δηλαδή χώρους δικούς της για να προπονούνται οι αθλητές της. Υπάρχει το γήπεδο, το οποίο επίσης έχει αρκετά προβλήματα, ο αγωνιστικός χώρος, το βλέπουμε σε κάθε αγωνιστική. Οπότε, αν βάλουμε στο κάδρο τα προβλήματα, θα ξεκινήσουμε και θα πούμε για τον Απόλλωνα, ότι ναι, έχει παραμεληθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό και το ομολογούν νομίζω και οι άνθρωποι της ομάδας. Δεν έχει βοηθηθεί όσο θα έπρεπε τη δημοτική αρχή. Βλέπουμε συλλόγους. Για παράδειγμα, τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ο οποίος έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από τον δήμαρχο της περιοχής και της Νέας Μύρνης, ενδεχομένως προς τον Πανιόνιο. Δεν έχει γίνει δυστυχώς αυτό που θα έπρεπε, θεωρώ, για τον Απόλλωνα. Τώρα υπάρχουν και πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τους αθλητικούς χώρους. Δηλαδή, υπάρχει έλλειψη υποδομών και χώρων στην Καλαμαριά. Υπάρχει ένα δημοτικό γήπεδο, ευρέως γνωστό ως το γήπεδο του Αριστοτέλη, όπου φιλοξενούνται. Θα έλεγα δυστυχώς ότι συσσωρεύονται, στριμώχνονται όλοι οι σύλλογοι της περιοχής για αγώνες και για προπονήσεις. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν και τμήματα υποδομών και οι ακαδημίες δηλαδή, των συλλόγων αυτών. Οπότε γίνεται ένας πραγματικός συνωστισμός και δυστυχώς υπάρχουν και πολλές παρεξηγήσεις μεταξύ των συλλόγων πολλές φορές για αυτόν τον λόγο. Υπάρχει ένα κλειστό επίσης γήπεδο μπάσκετ, στο οποίο συμβαίνει κλειστό μάλλον γήπεδο μπάσκετ, βόλι και χάντμπολ, έτσι όχι μόνο μπάσκετ, στο οποίο επίσης συμβαίνει το ίδιο, δηλαδή επίσης συνοστίζονται όλοι οι σύλλογοι και θεωρώ ότι αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό, να βρεθούν δηλαδή χώροι για να φιλοξενηθούν όλες οι ομάδες, φιλοδοξούμε και θέλουμε να το πετύχουμε εμείς. Ήδη στα σχέδιά μας είναι η έβρεση χώρων ώστε να μπορέσουν τα παιδιά μας ουσιαστικά, γιατί η Καλαμαριά είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, το γνωρίζετε, φιλοξενεί, στην οποία κατοικούν μάλλον πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά παιδιά αθλούνται στους συλλόγους αυτούς της Καλαμαριάς, οπότε πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές, πρέπει να φτιάξουμε χώρους για να αθλούνται. Πολύ απλά πράγματα. Αναφέρεσαι στο κομμάτι της δημιουργίας ουσιαστικά χώρων από την αρχή ή να βρεθούν κάποιοι χώροι ώστε να χρησιμοποιηθούν, καθώς ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι υπάρχει και το οικονομικό σκέλος, οι οικονομικοί πόροι που δεν είναι μεγάλα τα ποσά που έχουν διαθέσιμα. Καταρχάς, βελτίωση των ήδη υπαρχόντων χώρων που μπορεί να γίνει. Καταγραφή των προβλημάτων και βελτίωση. Άλλαξε ο χρωτοτάπητας μέσα στο γήπεδο του Αριστοτέλη μετά από αρκετά χρόνια. Δεν αρκεί όμως αυτό.
μπορούν να αξιοποιηθούν και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, να έχουν μια αυτονομία ενεργειακά. Υπάρχουν προγράμματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορείς να αξιοποιήσεις, και μιλάω για το κλειστό, ώστε να εξοικονομήσεις και χρήματα. Έβρεση χώρων, σαφώς πρέπει να υπάρχει η βούληση. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ. Τώρα είναι μια πολύ μεγάλη, μια τεράστια ευκαιρία με την απόδοση του στρατοπέδου Κόδρα από την κεντρική εξουσία προς το Δήμο. Εδώ και 15-16 μήνες έχει παραχωρηθεί. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ούτε καν έχει φωτιστεί ο χώρος. Θα μπορούσαν να έχουν ήδη ξεκινήσει, να δείξει τη διάθεσή του δηλαδή ο Δήμος για αξιοποίηση των χώρων. Και όταν λέω για αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου, δεν εννοώ βέβαια να χτίσεις κάτι εκεί, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις, έτσι. Αλλά μπορείς παρόλα αυτά να δημιουργήσεις χώρους πρασίνου, ήπιες αθλητικές δράσεις, ώστε να προπονούνται έστω τα παιδιά. Να γίνει γκαζόν, να προπονούνται. Αυτό μπορεί να γίνει. Προπονήσεις μπορείς να φιλοξενήσεις. Οπότε είναι θέμα βούλησης καθαρά και δυνατότητας αξιοποίησης. Θα αξιοποιήσουμε μέχρι εκεί που δεν πρέπει, μέχρι εκεί που δεν μπορούμε πια το στρατόπεδο Κόδρα. Αυτό είναι η βούλησή μας. Και να βρούμε ήδη, το έχουμε κάνει, χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν να διεκδικηθούν από την κεντρική εξουσία. Ανήκουν, αλλά ουσιαστικά ρημάζουν, είναι έρημες. Ανήκουν όμως στο κράτος. Να πάρουμε αυτούς τους χώρους και να τους αξιοποιήσουμε όπως πρέπει, προς όφελος του λαού της Καλαμαριάς. Μπορεί λοιπόν ο Δήμος να το κάνει αυτό, μπορεί να αξιοποιήσει αυτούς τους χώρους, υπάρχουν λύσεις, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να δημιουργείται κάτι ή να πάει να δημιουργηθεί κάτι και να μένει στάσιμο, να μένει ανολοκλήρωτο. Αν μπορεί υπάρχει βούληση, κύριε Φακή, μπορεί να γίνει. Και φάνηκε αυτό και στην περίπτωση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, όπου είδαμε ότι ο Δήμος ουσιαστικά δεν διεκδίκησε. Υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση στο παρελθόν, σε συνέντευξη από την πρώην Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης, ότι ο Δήμος Καλαμαριάς, εν αντιθέσει με τον Δήμο Παύλου Μελά που το διεκδίκησε μέχρι εκεί που δεν πάει, ο Δήμος Καλαμαριάς δεν διεκδίκησε το πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Ουσιαστικά ήρθε από μόνο του, από την κεντρική εξουσία, και δημιουργεί εντός εισαγωγικών, δημιούργησε μάλλον ένα πρόβλημα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αν είναι δυνατόν, για τον Δήμο. Νομίζω πως ναι. Αυτό οφείλει να κάνει ο Δήμος. Οφείλει να διεκδικεί. Να θέλει και να διεκδικεί. Υπάρχουν οι χώροι. Νομίζω ότι είναι το πρώτο μας μέλημα να δημιουργηθεί ένα κλειστό, ένα μεγάλο κλειστό υψηλών προδιαγραφών γήπεδο μπάσκετ. Πάμε σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και βλέπουμε πραγματικά στολίδια. Δεν λέω ότι είναι τραγικό βέβαια το ΔΑΚ Καλαμαριάς, αλλά νομίζω ότι σε μια περιοχή όπως η Καλαμαριά εν έτη 2019 θα ονειρευόμαστε να έχουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε να το έχουμε. Βλέπουμε και σε άλλες πόλεις και της Ευρώπης ότι χρησιμοποιούν προγράμματα ευρωπαϊκά, όπως στην Αλμερία, στον Μπιλμπάο, φτιάχνουν κλειστά γυμναστήρια και φιλοξενούν και μεγάλες διοργανώσεις. Γιατί όχι, να μην είναι και αυτό μέσα στις φιλοδοξίες μας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά να βελτιώσουμε και την καθημερινότητα του πολίτη. Στο κολυμπητήριο υπάρχουν ελλείψεις. Έτσι. Δεν υπάρχει σκέπαστρο για τους θεατές. Ο γονιός δηλαδή που παρακολουθεί τον αγώνα ή οποιοδήποτε θεατής βρέχεται όταν βρέχει και μαυρίζει, κάνει ηλιοθεραπεία χωρίς τη θέλησή του όταν έχει πολύ ήλιο. Είναι μάλιστα, πρέπει να πω, ότι είχε προαναγγελθεί το 2004. Έχω συγκεκριμένο χαρτί από την Νέα Δημοτική Αρχή ότι θα γινόταν μέσα στην πενταετία, μέχρι σήμερα δηλαδή. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το έργο, δυστυχώς. Όπως έχουν προαναγγελθεί και άλλα πράγματα, όπως η δημιουργία κλειστού, επίσης δεν έγινε. Όπως η δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου στην παραλιακή ζώνη, επίσης δεν έγινε. Οπότε θεωρούμε ότι δεν υπήρχε η βούληση ή τέλος πάντων οι δυνατότητες από πλευράς της απερχόμενης διοίκησης. Θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να τα κάνουμε, υπάρχει βούληση και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Όπως και η αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης, το παραλιακό μέτωπο, 6,5 χιλιόμετρα ακτογραμμή ανήκει ουσιαστικά στον Δήμο Καλαμαριάς, κύριε Φακή. Μπορούν να γίνουν θαλάσσια σπορ. Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε το σπίτι ουσιαστικά των θαλασσίων σπορ και αθλημάτων. Και εκεί ακόμη και μεγάλες διοργανώσεις μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έκταση και πάρα πολλές δυνατότητες.
Και φυσικά είναι ειδικά η θάλασσα ένα δυνατό κομμάτι για την Καλαμαριά, όπου μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε για τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμα και για τον αθλητικό τουρισμό. Έτσι. Κύριε Δημαρά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Αθλητικό Ιδεώδες. Καλή επιτυχία στις 26 Μαΐου. Ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε, να αναφέρω ότι φυσικά ο Λάκης Παπαϊωάννου, που ήταν προηγουμένως, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του κυρίου Απόστολου Τζικώστα αλληλεγγύη. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί με πολύ αθλητισμό, με συζητήσεις για τις εγκαταστάσεις, για τους συλλόγους και για ό,τι αφορά όλο το αθλητικό Ιδεώδες. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια σε όλους.